Καλησπέρα σας, check it now, Ο Κώστας εδώ. Καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα βίντεο unboxing review. Εδώ και πολύ καιρό, ξέρετε ότι χρησιμοποιώ το Razer Goliathus Control Edition, το mousepad του Excel. Σας είχα δείξει ένα βίντεο για το πώς να πλύνετε το mousepad σας, κάπου εδώ ίσως να το βάλω, θα το δείτε. Πατήστε για να δείτε αν θέλετε πώς να καθαρίζετε το mousepad σας. Το συγκεκριμένο είναι Control Edition, γενικά Ξέρετε, το έχω πει πολλέ φορέ. Προσωπικά θεωρώ ότι, εάν έχει ένα πολύ καλό ποντίκι υψηλή ακρίβεια, το Control Edition είναι ιδανικό. Γιατί, σε συνδυασμό με τη ε, μέγιστη ακρίβεια και ευαισθησία του ποντικιού μπορεί να σου προσφέρει επιδόσει πολύ καλύτερε από ένα Speed Mousepad σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο ποντίκι. Ε, όσοι, ξέ, όσοι παίζετε Dota League of Legends και σχετικά παιχνίδια RTS, Νομίζω ότι ξέρετε ότι δεν χρειάζεται τόσο μόνο σπίτι, χρειάζεται και κάποια ακρίβεια. Τέλο πάντων, για να μην τα πολυλογώ, να σα το δείξω κιόλα. Το mousepad είναι αυτό εδώ. Όλα καλά, όλα τέλεια. Είναι ιδανικό. Δεν έχω κανένα παράπονο. Παίζει να είναι από οτιδήποτε Razer έχω χρησιμοποιήσει το πιο ιδανικό προϊόν που έχει βγάλει βασικά η εταιρεία. Είναι υπερβολικά καλό. Το έχω πλύνει 3-4 φορέ. Δεν έχει χαλάσει τίποτα καθόλου. Έχω ένα πρόβλημα. Όπω βλέπετε, θα έχετε προσέξει εδώ κάποιε άσπρε γραμμέ. Επειδή τώρα είναι καλοκαίρι και έχει πάρα πολύ ζέστη, το χέρι μου εδώ κάτω υδρώνει υπερβολικά πολύ. Οπότε καθώς βάζω το χέρι μου πάνω στο mousepad, αυτή η περιοχή εδώ πέρα υδρώνει συνέχεια. Τέλος πάντων, σκεφτόμουν εδώ και καιρό ότι θα ήθελα να περάσω στο επόμενο βήμα και στο επόμενο στάδιο και να προτιμήσω να πάρω ένα, ένα mousepad, το οποίο να μην το πλένω κάθε τρίσκα λίγο, να μπορώ να το καθαρίζω χωρίς να το πετάω μέσα στο πλυντήριο για να δω τι έχει μέσα, τι δεν έχει. Και έψαχνα να βρω ένα λίγο πιο σκληρό υλικό, ένα λίγο πιο σκληρό mousepad, ώστε να καθαρίζει και πιο εύκολα, να είναι και αποδοτικό και να μπορώ να κάνω τη δουλειά μου όμορφα και καλά. Κοιτάξτε να δείτε, το συγκεκριμένο που σας έδειξα η τιμή του, εγώ το είχα πάρει γύρω στα 24-25 αν δεν κάνω λάθος, δεν θυμάμαι, έχει περάσει πάρα πολύ καιρό. Κάπου τόσο. Το budget που ήθελα να διαθέσω δεν, είναι, δεν ήταν πάρα πολύ ψηλό. Ήθελα να δώσω μέχρι 30 ευρώ. Έψαχνα και κατέληξα ότι μου άρεσε πάρα πολύ και ήθελα πάρα πολύ να δοκιμάσω το Destructor το 2 της Razer. Επικοινώνησα με την εταιρεία και τους ζήτησα εάν θέλουν να μου κάνουν κάποια καλύτερη τιμή ίσως μιας και έχω και το unboxing κανάλι οπότε ευκαιρία να το έκανα και ένα βίντεο να το τσεκάρουμε, να το τεστάρουμε και έτσι η εταιρεία προς τιμήν τη, της, η ZG, η η ελληνική αντιπροσωπεία της Razer στην Ελλάδα μου έστειλε το Distractor το 2 και να σας το δείξω μου το έστειλε δώρο σας ευχαριστώ πάρα πολύ εκεί στην εταιρεία πραγματικά δεν έχω λόγια ε, εγώ επιχείρησα να πετύχω μια καλύτερη τιμή τα παιδιά εκεί θέλησαν να μου το στείλουν δώρο γιατί όπως μίλησα κιόλας μαζί τους ήταν ευκαιρία να γίνει ένα review να το δούνε κιόλας μια και δεν υπάρχουν πολλά review, η εταιρεία έχει προωθήσει πάρα πολύ τα γολιάθους στην ελληνική αγορά. Στο ελληνικό YouTube δεν υπάρχει το συγκεκριμένο mousepad, αρκετά και δεν, δεν ξέρουμε τα συγκριτικά τόσο καλά. Τέλο πάντων, όπω και να έχει, ευχαριστώ πάρα πολύ και ήταν ευκαιρία, μια και ήρθε στα χέρια μου, να κάνω ένα συγκριτικό να δω σαν υλικό αν είναι καλύτερο ίσο ή χειρότερο από ένα cloth. Αυτό είναι σκληρό mousepad και θα το συγκρίνω με και θα σας πω στο review σε σχέση με το cloth τι γίνεται. Να, να δώσω ένα plus σε αυτόν που κάθεται και τυλίγει όλα τα πακέτα της εταιρεία. Επειδή έχω αγοράσει προϊόντα, έχετε δει και τα Hammerhead, έχετε δει νομίζω και άλλα πράγματα. Το ποντίκι που είχα κερδίσει πριν από ένα, ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, πριν, πριν, από ένα χρόνο που είχα κερδίσει. Ε, Όλα αυτό το άσπρο το χαρτί, αυτό που θα τελειώσει είναι πολύ μάστορα. Του δίνω ένα συν ένα, πραγματικά. Και λυπάμαι κάθε φορά που κάνω αυτό το πράγμα. Τέλο πάντων, το κουτί του είναι αυτό εδώ. Το ποντίκι τώρα. Έχω ακούσει, έχω διαβάσει ξένα αγγλικά reviews. Λοιπόν, το ποντίκι λέω. Το mousepad είναι αυτό εδώ. Μπορείτε από ένα παραθυράκι να δείτε την υφή του. Είναι η παλιά κοπή των κουτιών, δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα, όπου μπορούσε να βάλει το χέρι σου, να πιάσει το ποντίκι, να βάλει το πληκτρολόγιο, το παλιά Black Widow, το είχαν αυτό, να δει την υφή του. Η υφή του είναι αρκετά σκληρή. Ε, είναι μικροίνες και θα σας πω στη συνέχεια Το πακέτο είναι κλασικό, δεν έχει πολλά πράγματα επάνω ε, Λοιπόν, έρχεται μέσα μαζί με μία θήκη Optimized Surface Coating Από ό,τι διάβασα ε, έχει μικρο, μικροδομές επάνω Micro textures finish Τα οποία τι κάνουν Εξασφαλίζουν είναι κάτι ανάμεσα Σε speed και control Είναι κάπου ανάμεσα στα δύο Έχει Είναι το expert edition Elite expert και essential ναι. Το διαφημίζουν πάρα πολύ για gamers Ότι το χρησιμοποιούν πάρα πολύ Είναι το Destructor 2 Large size Είπαμε το μακρο textured finish, improved rubber base, έχει βάση από κάτω για να μην γλιστράει Πάμε να το ανοίξουμε να δούμε πως είναι μέσα αφού βρω μαχαίρι. Είναι λίγο ιδιαίτερο αλλά δεν είναι και το, το δύσκολο. Λοιπόν θα το δούμε, θα σας πω και σχετικά με αυτό. Αν και είναι πολύ απλά τα πράγματα, έρχεται σε αυτήν εδώ την προστατευτική θήκη. Είναι η θήκη ωραίο υλικό, έχει το λόγο της Razer τυπωμένο επάνω, είναι πολύ ομορφωλικό, γενικά είναι υπερβολικά ομορφωλικό, ποιοτικό. Ε, έρχεται για να προστατεύει το mousepad και τι γίνεται, μπορείτε αν ταξιδεύετε αρκετά συχνά πυκνά, πηγαίνετε σε τουρνουά... Να το βάζετε μέσα. Τώρα, τουρνουά. Α μην Ελλάδα, τουρνουά δεν έχει και τόσο πολλά. Αν ζούσατε στο εξωτερικό και παίρνατε μέρο σε τουρνουά, τότε θα μπορούσατε να το κουβαλάτε συνέχεια μαζί σα. Χωρί να σκονίζετε, χωρί να υπάρχει κίνδυνο να Η Και κυρίω για αυτό είναι. Για να μπορείτε να το μεταφέρετε. Χωρί να σπάσει το mousepad μέσα στη βαλίτσα σα, μέσα στα πράγματά σα. Εάν μετακομίζετε συχνά και μέσα. είναι αυτό εδώ το υλικό του υφασμάτινο έχει δυο τρία πραγματάκια βασικά όντω πλάκα πλάκα είναι από τα πιο απλά πιο, τα πιο απλά περιεχόμενα που έχει μια φωτογραφία με ένα μήνυμα από πίσω και ένα δύο αυτοκόλλητα της ε, Razer με το γνωστό φίδι λοιπόν σκληρό αλλά τι γίνεται για σας οι οποίοι το παίρνατε μία φορά, θα κάτσει στο γραφείο και δεν θα φύγει ποτέ. Αυτό το, το πράγμα δεν έχει και πολλέ χρήσει. Η πιο απλή χρήση που μπορείτε να κάνετε είναι να βάζετε κάποια συγκεκριμένα έγγραφα μέσα και να το κουβολάτε και αυτό, όχι για πολλά. Πολλά, δηλαδή παίρνει μέχρι 50, 60, άντι 100 σελίδε α3, αν δεν κάνω λάθο. Και πάμε στο ποντίκι αυτό καθεαυτό. Γιατί το λέω συνέχεια ποντίκι. Και πάμε στο mousepad αυτό καθεαυτό. Η δομή του είναι γυαλιστερή. Να σας δείξω όλα σε σχέση με το γκολιάθου. Γολι... Ναι, είναι πολύ μικρότερο. Μισό λεπτό. Λοιπόν. Από κάτω είναι το γκολιάθου. Ωραία. Κοιτάξτε να δείτε. Μένα προσωπικά έχω τεράστιο γραφείο. Το γκολιάθου με έχει βολέψει, αλλά υπάρχουν στιγμέ στι οποίε το θεωρώ ότι είναι μεγάλο. Αυτό που θα με βόλευε υπερβολικά είναι το. Extended Edition το οποίο καλύπτει και το πληκτρολόγιο. Αυτό εδώ είναι βασικά περίπου στα 2 τρίτα με 3 τέταρτα του mousepad γκολιάθους. Άρα όπως είδατε είναι αρκετά μικρότερο σε μέγεθος. Γι' αυτό μην περιμένετε κάτι τόσο τεράστιο. Η δομή του επάνω για με μικροίνε, αλλά μου θυμίζει πάρα πολύ να σα πω την υφή του. Βασικά, ένα φίλο που το πήρε πρόσφατα μου λέγει επειδή είχε δοκιμάσει ότι μοιάζει με το Firefly χωρί τα λαμπάκια. Firefly δεν έχω δοκιμάσει. Εγώ δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω αυτό. Εκείνο μου λέγει ότι είναι ακριβώ η ίδια σύσταση, η ίδια δομή. Είναι ακριβώ το ίδιο feeling με το Firefly χωρί τα λαμπάκια. Αυτό σα το λέω, αλλά δεν το έχω επικυρώσει προσωπικά. Έχει το logo τη εταιρεία εδώ πάνω και από κάτω βλέπετε ότι είναι rubberized για να μην γλιστράει. Βέβαια, ένα από τα λατώματα του Rubber Eyes είναι ότι αν πιάσει σκόνες τότε θέλει λίγο στο καθάρισμα είναι ιδιαίτερο, αλλά αν πει μια φορά θα μπει. Βλέπουμε εδώ ότι το υλικό έχει κολλήσει πάνω στο mousepad το... όταν έγινε η κόλληση τη βάση με το mousepad και λίγο προεξέχει τουλάχιστον σε αυτό που ήρθε σε μένα και υπάρχει λίγο μια κολόδη υφή, ενώ λίγο κάποιε κόλλε προξέχουν, αλλά εντάξει, αυτό είναι λεπτομέρειες. Αυτό είναι το mousepad, one way. Να δούμε τώρα λίγο και πώ είναι. Εμένα προσωπικά, να σα πω, το ξεκίνησα και δεν το τέλειωσα, μου θυμίζει αρκετά το Sphex. Επειδή το πρώτο mousepad που πήρα τη uh, Razer ήταν το Sphex και το είχα λατρέψει προσωπικά, μου με έβγαλε παλικάρι. Μου μοιάζει, αν και νομίζω είναι ένα διαφορετική δομή, δεν είμαι σίγουρο γι' αυτό, αλλά είμαι πάνω-κάτω ψιλοβέβαιως ότι είναι διαφορετική δομή. Θυμίζει αρκετά. Λοιπόν, το ποντίκι. Το ποντίκι... η αλήθεια είναι έτσι όπως το, το ίδιο ποντίκι ακριβώς, βλέπετε έχω αυτό εδώ. Λοιπόν, το ποντίκι μου... γλιστράει λίγο περισσότερο από ότι στο Control Edition, δηλαδή... ε, ναι, βασικά γλιστράει αρκετά περισσότερο από ότι στο Control Edition. Απλό, είναι αρκετά βαρύ, ε, αρκετά ωραία δομή, το ποντίκι γλιστράει αρκετά καλά, περισσότερο από ότι στο control. Η δομή του λέει ότι είναι μεταξύ speed και control, αν και πιο πολύ μοιάζει με speed. Τέλος πάντων, ε, η τιμή του, το ζητούμενο, η τιμή του είναι γύρω στο 40 ευρώ. Μα θα μου πεις, γιατί να πάρω αυτό εδώ, για να μην πάρω το control. Και μάλιστα και το μεγάλο, το οποίο το απλώνω και πάνω στο γραφείο και πιάνει περισσότερο χώρο αυτό είναι καθαρά πάνω σε εσά. Εγώ θέλησα κυρίω να το πάρω για το λόγο του ότι μπορώ να το καθαρίζω γιατί μπορείτε πολύ απλά με λίγο νεράκι και ένα μαλακό πανάκι να καθαρίσετε πάρα πολύ εύκολα αυτό το mousepad. Επίση ήθελα πάρα πολύ να το δοκιμάσω και να συγκρίνω εάν αυτό εδώ σε σχέση με ένα cloth edition είναι καλύτερο ή όχι. Για χάρη του καναλιού, για χάρη του review, για χάρη εσά και για χάρη δικιά μου. Τώρα. Θα δούμε και το review, θα, θα βγάλω τα αποτελέσματά μου εκεί και συνεχίζει το βίντεο, δύο δευτερόλεπτα να πέσει στο intro του review και συνεχίζω να σας πω τα αποτελέσματα στο review. Και η ώρα για το review, το mousepad το χρησιμοποιώ εδώ και δύο μέρες συνεχόμενα, έπαιξα παιχνίδια με αυτό, το χρησιμοποιώ στη δουλειά μου, το χρησιμοποιώ για μοντάρο βίντεο, το χρησιμοποιώ για να απεργηθώ στο web και διάφορα άλλα πράγματα. Λοιπόν, Δύο μέρες τώρα που το χρησιμοποιώ είμαι αρκετά ικανοποιημένος από αυτό. Μπορώ να πω ότι η αίσθηση που σου δίνει στο χέρι είναι αρκετά καλή. Λοιπόν, ας ξεκινήσω λίγο από τα θετικά. Ε, το θετικό το ένα, το κύριο το οποίο με απασχολούσε εμένα ήταν ότι μπορεί και καθαρίζεται αρκετά εύκολα. Το μέγεθο του είναι αρκετά ικανοποιητικό. Βέβαια, κάποιο ο οποίο θέλει τεράστιο mousepad όπω ήταν το γκολιάθο στο Excel θα απογοητευτεί. Είναι αρκετά πιο μικρό, είδατε τη σύγκριση στην αρχή. Ε, Επίση, η αίσθησή του είναι κάτι ανάμεσα, είπαμε, σε speed και control. Άρα, μετά από λίγο, βασικά, αν έχει συνηθίσει σε speed ή σε κομπλέ, νομίζω. Αν έχει συνηθίσει σε control, πρέπει να κατεβάσει λίγο την ευαισθησία του ποντικού σου. Είναι αρκετά ανθεκτικό το υλικό του, είναι καλό. Κάτι το οποίο με απασχολούσε και δεν ήξερε γιατί θυμόμουν τότε όταν είχα πάρει το Σφεξ ήταν ότι επειδή η επιφάνειά του ήταν λίγο σαγρέα, ήταν... δεν είναι όπω το υφασμάτινο ρε παιδί μου, όταν βάλει το υφασμάτινο και το πλαστικό δίπλα-δίπλα, πλαστικό, με τι μικροίνε τέλο πάντων, με τι μικροδομέ. Τα, τα, τα πάντα από κάτω που έχει το ποντίκι ε, μετά από λίγο φθήρονται. δηλαδή αν πάρει ένα ποντίκι και το βάλεις πάνω σε ένα τέτοιο mousepad μετά από λίγη ώρα θα δεις ότι το από κάτω μέρος του ποντικιού εκεί που πατάει τα ποδαράκια του, αυτά τα πλαστικάκια, ε, φθύρεται. Όμω τι γίνεται, στο Svex θυμάμαι ήταν πολύ πιο έντονο αυτό το φαινόμενο. Εδώ πέρα, τα πρώτα δύο λεπτά λίγο είχα ένα μικρό, όχι μικρό θέμα, απλά λίγο γδάρθηκε λίγο παραπάνω, μετά ήταν όλα κομπλέ. Δηλαδή δεν έχω δει κάποια διαφορά να έχει γδαρθεί παραπάνω το, το, πέλμα του ποντικού. Γιατί κάποιοι φοβούνται ότι αν το μάο παντί είναι σκληρό και δεν είναι υφασμάτινο, θα γδάρει και θα λιώσει και θα φθείρει πάρα πολύ εύκολα τα ποδαράκια από τα pads από το ποντίκι του. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο, απλά για λίγο για τα πρώτα δύο λεπτά μέχρι να πάρει δομή από κάτω το ποντίκι, μετά είναι υπερβολικά καλά, δεν υπάρχει κάποια κάποια διαφορά από ό,τι έχω δει μέχρι τώρα εγώ. Ε, είναι υπερβολικά καλό θα έλεγα όμω. Τι γίνεται. Έχει ένα μεγάλο αρνητικό. Είπαμε είναι ωραία η δομή του. Είναι ωραία η αίσθηση που σου αφήνει στη δουλειά. Είναι ωραία η αίσθηση που σου αφήνει στο παιχνίδι. Έπαιξα ντότα με αυτό και μπορώ να πω ότι έμεινε ικανοποιημένο. Ε, είναι καθαρίζεται εύκολα. Είναι ανθεκτικό γιατί ξέρω και επειδή έχω εμπειρία από τα συγκεκριμένα, από τα συγκεκριμένα Οπότε, τέτοιο είδο mousepad ότι είναι ποιοτικό και θα κρατήσει τον χρόνο. Υπάρχει ένα μεγάλο αλλά όμω. Το μεγάλο αλλά που σταματάει τον κόσμο από το να πάρει όπω και εμένα από αυτό το, αυτό το συγκεκριμένο mousepad είναι η τιμή. Η τιμή του αυτή τη στιγμή στην ελληνική αγορά είναι γύρω στα 42 ευρώ στο Scrooge, νομίζω, αν δεν κάνω λάθο. Τσεκάρετε κι εσεί και πείτε μου αν έχει αλλάξει ή από τη στιγμή που βλέπετε το βίντεο. Λοιπόν, 42 ευρώ για αυτό το mousepad τα θεωρώ λίγο υπερβολή μπορώ να πω. Yeah, αλλά τι γίνεται. Η τιμή ανεβαίνει πάρα πολύ εξαιτία αυτού εδώ του πράγματο. Τη θήκη. Η θήκη, καλώ ή κακό, εάν την πάρετε, δεν μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε και πάρα πολύ. Το μπορεί να βάλει νομίζω μέσα μέσα 3 σελίδε, αλλά μπορεί να πάρει μέχρι 100 κάθε 200 σελίδε max να βάλει. Δηλαδή, αν καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, να το χρησιμοποιήσετε σε φάση τσάντα για να κουβαλάτε εγγραφά σα, αλλά και πάλι είναι ψηλό άβολο. <laughs> Απλά θα καταλήξει να κουβαλάτε ένα μεγάλο πράγμα. <laughs> το καλό με το συγκεκριμένο εδώ, με τη συγκεκριμένη ηθική είναι ότι μπορεί να βάλει το mousepad και να το μετακινήσει. Αλλά τι γίνεται, αν δεν μετακινήσει συχνά και το βάλει στο γραφείο σου και τέλο. Αυτό εδώ είναι περιττό μια συμβουλή που θα ήθελα να κάνω, αν και δεν νομίζω να μ' ακούσει κανένα, αλλά θα ήταν πολύ καλό ε, να φτιαχτεί μια έκδοση χωρί αυτό εδώ το πράγμα. Να φτιαχτεί μια έκδοση μόνο με το mousepad και να κάνει μια normal τιμή, άντε μέχρι 25 ευρώ. Για αν, αν γίνει αυτό το πράγμα, το, το mousepad θα γίνει πιστεύω ανάρπαστο. Λοιπόν, άρα το μόνο αρνητικό που το κρατάει πίσω για μένα και, και εγώ θα το σκεφτόμουν, δηλαδή σκεφτείτε ακόμα και εγώ που ήθελα να το αγοράσω κανονικά full price. Δίστασα, βέβαια. Η αλήθεια είναι ότι αν κάποιο θέλει να αγοράσει κάτι, κάνει οικονομία, μαζεύει από εδώ, μαζεύει από εκεί και τα αγοράζει να και γιατί να μην πα να αγοράσει κάτι πιο απλό, Ακριβώ. Μπορεί να βρει εναλλακτικέ οι οποίε είναι αρκετά πιο οικονομικέ. Τώρα από ποιότητα οτιδήποτε, μια χαρά ποιοτικέ και πιο απλέ και πιο οικονομικέ εναλλακτικέ υπάρχουν. Εγώ ήθελα να δοκιμάσω το συγκεκριμένο. Ευχαριστώ την Ζέγκετρον η οποία μου το διέθεσε. Είχα ζητήσει, σας είπα και στην αρχή του βίντεο, κάποια έκπτωση, αν γινόταν, θέλησα να μου το στείλουν για να το συγκρίνουμε. Τώρα, αυτό που θέλω να καταλήξω. Αυτό ή ένα κλόθ. Για μένα και τα δύο είναι υπερβολικά καλά. Μπορώ να πω ότι όσο περνάει ο καιρός, το χέρι μου συνηθίζει πιο πολύ πάνω εδώ πέρα. Είναι πιο χαμηλό, είναι πιο λεπτό το το mouse πάντα το γολιάθους άρα είναι λίγο πιο εύκολο να προσαρμοστεί το χέρι μου επάνω. Ε, μπορώ να πω ότι και τα δύο είναι υπερβολικά καλά, αλλά λόγω καθαριότητας κυρίως, κυρίως, ε, θα προτιμούσα αυτό εδώ. Ε, η υφή, η αίσθηση είναι αντικειμενικό πράγμα του καθενό. Δηλαδή, το κάθε mousepad σου προσφέρει μια διαφορετική υφή και εσύ συνηθίζει αυτή. Καλό ή κακό, ό,τι και να πάρει, είτε ποντίκι, είτε πληκτρολόγιο, είτε mousepad, εσύ θα συνηθίσει πάνω σε αυτό. Δεν συνηθίζει αυτό σε σένα. Λοιπόν, οπότε δεν μπορώ να πω ότι ξέρει, πάρε ένα κλώθι γιατί είναι καλύτερο στην το χέρι και αισθάνεσαι πιο ωραία καθώ έρνει το ποντίκι. Είναι καθαρά θέμα του καθενό. Ε, το μέγιστο κριτήριο για μένα είναι ότι είναι λίγο πιο καθαρό. Δηλαδή, σε φάση, πόσες φορές επειδή έτυχε να έχω το πρόβλημα αυτό που σα είπα, να υδρώνουν οι καρποί μου, καθαρίστηκε μέσα σε τρία δευτερόλεπτα. Δηλαδή, πήρα ένα χαρτάκι με λίγο από πάνω, μπαμπάμπι, καθαρίστηκε. Δεν είχε κανένα θέμα απολύτω. Το οποίο είναι πολύ βολικό γιατί το να βάζει τώρα κάθε τρει και λίγο πλυντήρια για να πλένει στο μόσποντ, ειδικά το καλοκαίρι, δεν λέει. Ε, οπότε, από θέμα καθαριότητα και θέμα ευχρηστία, νομίζω ότι κερδίζει πολύ περισσότερο. Η επιλογή είναι δική σα, εσεί έχετε τα λεφτά, εσεί έχετε τη δύναμη, εσεί αποφασίζετε. Εγώ ήθελα να το πάρω, να το δοκιμάσω, να το συγκρίνω. Οπότε, σα έκανα το βίντεο, το unboxing, το review, ελπίζω να σα άρεσε. Είναι ακριβούτσικο. Βασικά, είναι υπερβολικά ακριβό. Συμβουλή μου, σα είπα. Μακάρι να μην υπήρχε η τσάντα για να μπορεί να είναι πιο χαμηλή η τιμή του και να είναι πιο εύκολα στην διάθεση του κοινού. Τέλο πάντων, όπω και να έχει, είμαι ο Κώστα. Ελπίζω να έχετε μια όμορφη μέρα. Ελπίζω να σα άρεσε το βίντεο αυτό. Κάντε like, subscribe όσοι θέλετε, όσοι γουστάρετε από κάτω. Και θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Και ένα ευχαριστώ ακόμα μια τελευταία φορά στην αντιπροσωπεία και στα παιδιά που θα ήθελα να μου το στείλουν να το δοκιμάσω. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Γεια σας.